Όσο αγαπώ τον νόμο σου, όλη την ημέρα είναι μελέτη μου. Δια των προσταγμάτων σου με έκανες σοφότερο των εχθρών μου, διότι είναι πάντοτε με τεμού. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, και σήμερα μαζί σας, την εκπομπή επί το λόγο σου, μέσα από το Word of God, το χριστιανικό κανάλι της, του ίντερνετ, επιθυμούμε ο λόγος του Θεού να φτάσει σε κάθε άνθρωπο, Θέλουμε ο Λόγος του Θεού και αυτή είναι η επιδίωξή μας να έρθει μέσα σε κάθε ελληνική ε, οικογένεια. Θέλουμε να δούμε πράγματι τον Κύριό μας να εργάζεται γιατί αυτή είναι η επιθυμία του Πατέρα Θεού να βρει τον άνθρωπο, να του δώσει την ευλογία του, την οδηγία του, την ε, καθοδήγησή του, έτσι ώστε, έτσι ώστε ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη ζωή να βιώσει τον Θεό Αγαθό Πατέρα, κυρίαρχο μέσα στη ζωή Του και να τον, δω, να τον οδηγήσει μέσα πραγματικά στην ευλογία την οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός για κάθε έναν από εμά. Και δεν είναι δύσκολο να βρούμε το μονοπάτι αυτό το οποίο θα μας οδηγήσει μπροστά στον Άγιο και Αληθινό Θεό. Δεν είναι δύσκολο ο άνθρωπος να μπορέσει να καταλάβει τι είναι αυτό που ο Θεός θέλει από αυτό να είναι και να το εκτελέσει για να έρθει πλησίον του και να απολαύσει την προσδιορισμένη ευλογία. Εγώ είμαι η οδός, είπε ο Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή. Όποιος πιστεύει σε μένα και με ακολουθεί, δεν θα δει θάνατο, αλλά θα απολαύσει την αιώνια ζωή, την οποία, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, μπορούμε να πιστοποιήσουμε και να μαρτυρήσουμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι η αιώνια ζωή ξεκινάει από την ημέρα που ο άνθρωπος θα γνωρίσει μέσα στη ζωή του τον αληθινό, τον μόνον αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα του και έτσι η ζωή του από την ημέρα αυτή και έπειτα θα είναι μια ζωή ευλογίας, μια ζωή ευόδοσης, μια ζωή στην οποία ο άνθρωπος πραγματικά δεν θα σκοντάψει, πραγματικά δεν θα ε, ολιγοψυχήσει, αλλά τον καλό αγώνα θα τον αγωνιστεί μέχρι τέλος και στο τέλος θα απολαύσει και την αιώνια ζωή. Βεβαίω, με τα λόγια αυτά τα οποία λέμε, δεν θέλουμε να υποστηρίξουμε ότι ο, η οδό του ανθρώπου, ο οποίο έδωσε την καρδιά του στον Θεό, ε, ο, η οδό του ανθρώπου η οποία ε, ξεκίνησε μαζί με τον Ιησού Χριστό, δεν θα έχει και σημεία τα οποία θα είναι δύσκολα, δεν θα έχει και σημεία τα οποία θα είναι ανηφορικά, δεν θα έχει και σημεία τα οποία θα είναι δύσβατα, αλλά αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ο άνθρωπο ο οποίο τελικά θα πάρει το λόγο του Θεού στα χέρια του, ακόμα και κάτω από αυτέ τι αντίξωε συνθήκε, τι οποίε θα παρουσιαστούν μέσα στο βίο του, έχει ελπίδα, αντλεί δύναμη, λαμβάνει παρηγοριά, στέκεται μαζί και τι περνάει με έναν Θεό ο οποίο ενδιαφέρεται για αυτόν ναι, με έναν Θεό ο οποίο νοιάζεται για εκείνονε, με έναν Θεό ο οποίο δίνει τις εντολές του και όταν ο άνθρωπος εκτελέσει την εντολή αυτή την οποία ο Θεός έχει δώσει στον άνθρωπο πραγματικά θα βγει από αυτό το τέλμα, βγαίνει μέσα από τις διεξόδους έρχονται λύσεις στα προβλήματά του, ευχαριστούμε τον Θεό. Υπάρχει λοιπόν συνέχεια για τον άνθρωπο ο οποίος θα εμπιστευτεί το λόγο του Θεού μέσα στη ζωή του και θα ακολουθήσει τον νόμο του. Η προϋπόθεση λοιπόν την οποία μας εντέλει ο λόγος του Θεού δεν είναι καμία άλλη, αλλά μόνο αυτός ο νόμος του Θεού, αυτός ο λόγος του Θεού να είναι για τον άνθρωπο η καθημερινή του τρυφή. Να είναι για τον άνθρωπο η καθημερινή του επιδίωξη. Να είναι για τον άνθρωπο η συντροφιά του, να είναι για τον άνθρωπο το φαγητό του, να είναι για τον άνθρωπο ε, πράγματι μέσα στην καθημερινότητά του αυτό τον οποίο θα το οδηγεί. Ένας άνθρωπος με τον οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα και ο οποίος συνέλαβε πάρα πολύ καλά γιατί ο Λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Πατέρας Θεός του το έδωσε να το καταλάβει είναι αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος μέσα από την Παλαιά Διαθήκη την οποία όμως λαμβάνουμε αγαθά παραδείγματα είναι ο Ιησούς του Ναβί. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό και θα διαβάσουμε μέσα από τον Ιησού του Ναβί στο πρώτο κεφάλαιο και από το ένα μέχρι το 9. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Και μετά την τελευ τελευταία του Μωυσέως, του δούλου του Κυρίου, είπε Κύριος προς Ιησού, τον Ιό του Ναβί, τον υπερέτη του, Μωυσέως, λέγον, Μωυσή στο θεράπον μου ετελέφτησε. Τώρα λοιπόν σηκωθεί διάβητη τον Ιορδάνη τούτο, σύ και πάσο ο λαός ούτος, προς τη γη την οποία εγώ δίδω εις αυτούς, εις τους Υιούς Ισραήλ. Πάντα τον τόπο επί του οποίου πατήσεις το ίχνο, το, το ίχνο στον πονδό σου, εις εσάς έδωκαν αυτό. Καθώς είπα προς τον Μωυσή, από τη Σερήμου μου και του Λιβάνου τούτου έως του ποταμού του Μεγάλου, του ποταμού του Εφράτου, πάσα η γη των Χεταίων και ως τη θαλάσσεις της Μεγάλης προς δυσμάς του ηλίου θέλει είστε το όριό σα. Δεν θέλει δυνηθεί άνθρωπος να σταθεί εναντίον σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Καθώς ήμουν μετά του Μωυσέως, θέλω είστε μετά σου. Δεν θέλω σε αφήσει ουδέ σε εγκαταλείψει. ίσχυε και ανδρίζου, διότι εσύ θέλει κληρονομήσει ει τον λαό τούτο τη γη την οποία όμωσα προ του πατέρα αυτών να δώσω ει αυτού. Μόνο ίσχυε και αν σφόδρα, για να προσέχει να κάμεις κατά πάντα τον νόμο τον οποίο προσέταξε η Σε ο θεράπον μου. Μην εκκλίνει από αυτού δεξιά ή αριστερά, για να φέρεσαι μετασυνέσιο πανταχού όπου ανυπάγει. Δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από το στόματό σου, αλλά εν αυτό θέλει μελετάει μέρα και νύχτα, για να προσέχει να κάνει κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, διότι τότε θέλει ευωδούστε στην οδό σου και τότε θέλει φέρεστε μετασυνέσιο. Δεν σε προστάζω εγώ. ίσχυε και ανδρίζου. Μη φοβηθεί, μη δεν διότι είναι με σου κύριο ο Θεό σου όπου ανυπάγει. Οι ωραίες υποσχέσεις μας δίνει ο Λόγος του Θεού θέλεις να είναι μαζί σου ο, ο, ο Κύριος, ο Θεός σου όπου και αν υπάγεις θέλεις να είναι μαζί σου Κύριος, ο Θεός σου σε όποια κατάσταση και αν έρθει και περιέλθει η ζωή σου θέλεις εάν θέλεις, από σένα εξαρτάται από εμά εξαρτάται, αγαπητοί φίλοι ο Φθαλμός του Κυρίου μας λέει ο Λόγος του Θεού περιτρέχει τη γη αυτή είναι, αν μου επιτρέψει ο Θεός η ενασχόληση του Θεού. Δηλαδή οι άνθρωποι λένε με μένα θα ασχοληθεί ο Θεός. Οι άνθρωποι λένε με, θα, θα σκύψει και θα δει εμένα. Ναι. Τι είμαι εγώ. Είσαι όμως η κορονίδα της δημιουργίας, του, της δημιουργίας του. Είσαι αυτό το οποίο έπλασε και επιθυμεί να ζήσει μαζί του αιώνια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό και η υπόσχεση την οποία δίνει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού στον Ιησού του Ναβί, αλλά και σε σένα σήμερα και σε μένα και σε όλους όσους ακούμε το Λόγο του Θεού, είναι ότι ο Κύριος ο Θεός σου θα είναι μετά σου όπου αν υπάγεις. Ευχαριστούμε τον Θεό για τις υποσχέσεις Του, για το Λόγο Του, για την αλήθειά Του. Όπου αν υπάγεις, πού θα βρεθείς, σε τι μονοπάτια, τι ξέρεις τι θα γίνει αύριο για τη δικιά σου τη ζωή, τι θα έρθει μπροστά σου να αντιμετωπίσει. πώς θα το αντιμετωπίσει. Και η ερώτηση είναι εύγλογη, πώς θα το αντιμετωπίσεις. Αυτό βλέπουμε μέσα στη ζωή των ανθρώπων να βάγει, αγαπητοί φίλοι και φίλε. Βλέπουμε καταστάσει οι οποίε είναι αδιέξοδε και ο άνθρωπο δεν μπορεί να τι αντιμετωπίσει. Όταν ο άνθρωπο όμω τελικά αντιληφθεί την πρόσκληση την οποία του έχει κάνει ο Θεό να περπατήσει μαζί του για να είναι ο Θεό όπου αν υπάγει μαζί με τον άνθρωπο, όταν ο άνθρωπο αντιληφθεί ότι υπάρχουν κάποιε προποθέσει για να γίνει αυτό, τότε πράγματι Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο άνθρωπο εγκύπτει μέσα στο λόγο τη ελευθερία, τον τέλειο νόμο τη ελευθερία. Προσέχει ακριβώ και βάζει σαν καταστατικό του και πιδάλιό του, θα έλεγε κανένα, το λόγο του Θεού. Ο το να Στουνανδί ήταν ένα άνθρωπο, ο οποίο με τη ζωή του και το παράδειγμά του έδειξε, έδειξε σε όλου οι οποίοι τον ευλέπανε, αλλά ιδιαίτερο στα μάτια του κυρίου μπροστά. Ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εξητάει το θέλημα του Θεού. Έχει αντιληφθεί ότι όταν θα είναι μακριά από τις εντολές, τα διατάγματα, το νόμο του Κυρίου, η ζωή του δεν θα έχει αίσιο αποτέλεσμα, δεν θα έχει αγαθό αποτέλεσμα. Και γι' αυτό τον βλέπουμε αγαπητοί μας φίλοι, τον Ιησού του τον Ιησού του να, βει, να παίζει ένα πρωταρχικό ρόλο από την αρχή μέσα στο σχέδιο του Θεού. Αντιλήφθηκε ότι δεν πρέπει να είναι μακριά από εκεί που είναι τα διατάγματα, οι νόμοι και οι του Κυρίου. Και είναι αλήθεια φίλες και φίλοι ότι ο άνθρωπος ο οποίος απομακρύνεται, φεύγει μακριά από αυτό το οποίο ο Θεός θέλει, όχι για, για κανένα λόγο αλλά για να έρθει αγαθός στη ζωή του, όταν απομακρύνεται τότε η επέμβαση του Κυρίου είναι δύσκολη μέσα στην προσωπική του ζωή. Ο Ιησούς του Ναβί το κατάλαβε. Ο Ιησούς του Ναβί το εμπέδωσε. Γι' αυτό και όταν ήρθε η ώρα να αντικατασταθεί ο άνθρωπος του Θεού, ο Μωυσής, ο Μωυσής ευρέθη ικανός, ευρέθη δυνατός, όχι σε δύναμη σωματική, όχι σε εξυπνάδα, όχι σε καπατσοσύνη, αν μου επιτρέπετε να πω, ευρέθη, ευρέθη δυνατός στην πίστη, ευρέθη δυνατός στην υπακοή, ευρέθη δυνατός Στη σοφία την οποία είχε αυτός ο άνθρωπος να μείνει μέσα στο Λόγο του Θεού Και ο Θεός αγαπητοί αδελφοί ήταν μαζί του και τον ευόδωσε Τον εσύστησε, τον ύψωσε Λίγο παρακάτω ο Λόγος του Θεού εδώ στον Ιησού του να Θα πει ενώπιον όλο, όλου του λαού Ότι όπως ήμουνα μαζί με τον Μωυσή θα είμαι και μαζί σου Θέλεις να είναι μαζί σου ο Θεός Θέλεις να είναι μαζί σου ο Ιησούς Χριστός Τότε και εσύ πρέπει να είσαι μαζί με αυτόν. Ευχαριστούμε τον κύριο. Έλθετε προ εμένα, πάντε οικοποιώντε και υπερφορτισμένοι. Και εγώ θα του αναπαύσω. Ευχαριστούμε τον κύριο. Έλθετε με αυτή τη δύναμη την οποία έρχεται. Με αυτή την μικρή, την ελάχιστη. Έλθετε όμω προ εμέναν. Ετείτε, ζητείτε, κρούετε. Και θέλει να σα δοθεί. Θέλει να σα απαντηθεί. Θέλει να σα ανοιχτεί, λέει ο λόγο του Θεού. Στον άνθρωπο ποιον, ο οποίο πλησιάζει. Πλησίασε το λόγο του Θεού. Ας πλησιάσουμε το Λόγο του Θεού. Ας κάνουμε το Λόγο του Θεού καθημερινή μας ε, υπόθεση. Ας εντρυφήσουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Ας σκύψουμε πάνω στο Ιερό Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αγαθό θα έρθει στη ζωή μας αγαπητοί φίλοι. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ο ίδιος εχθές, σήμερα και στους αιώνες. Δεν άλλαξε. Ο άνθρωπος ο οποίος υποτάσσεται στο Λόγο του Θεού, και αποδέχεται το Λόγο του Θεού ως Λόγος Θεού καθώς είναι, απολαμβάνει μέσα στη ζωή του τα αγαθά αποτελέσματα. Δεν θέλει δυνηθεί άνθρωπος να σταθεί εναντίον σου, πάνσας τα σεισμέρα στη ζωή σου. Γιατί, γιατί σε, ε, ε, θα σε εξοπλίσω, γιατί θα σε διδάξω πόλεμο, γιατί θα σε μάθω ε, έντεχνα την στρατηγική, να κατακτήσεις όλα τα ε, έθνη τα οποία σε καλώ να κατακτήσεις. Όχι! Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό λέει η ανθρώπινη λογική. Να μορφωθούμε, να σκεφτούμε, να συσκεφτούμε, να, να, να. Όχι, δεν λέει αυτό ο λόγος του Θεού. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γι' αυτό. Ε. Και βλέπετε ότι όταν ο Ιησούς του Ναβή πράγματι θα μπει να κατακυριεύσει όλα αυτά τα έθνη τα οποία βρίσκονται μπροστά στη γη την οποία του έχει υποσχεθεί ο ίδιος ο Θεός, Αγωνίζεται ο, ο, ο Ιησούς του Ναβί. Μάχεται, δεν μένει πίσω. Με αυτή τη δύναμη, τη μικρή, με αυτή την πίστη, τη μικρή που έχεις να δώσεις τη μάχη σου σήμερα. Μα δεν ξέρω, μα δεν πιστεύω, μα δεν. Αυτό το λίγο το οποίο υπάρχει σήμερα, Δώσ' το στον κύριο. Αυτό έκανε ο, ο Ιησούς του Ναβί. Καθημερινά μελετούσε το λόγο του Θεού για να αποκτάει η σοφία Θεού. Όχι ανθρώπινη σοφία, γίνη, ζωώδη, δαιμονιώδη, όπω μα λέει ο λόγο του Θεού, στην καινή διαθήκη πλέον, αλλά σοφία ουράνια. Άνωθεν σοφία. Ευχαριστούμε τον κύριο. Μελετάει το λόγο του Θεού για να λαμβάνει άνωθεν σοφία. Για να λαμβάνει τα μηνύματα του Πνεύματος του Θεού, το οποίο θέλει να καθοδηγήσει τον άνθρωπο. Αλλά και ταυτόχρονα αποκτάει και σύνεση. Δηλαδή τον τρόπο που θα, ασχοληθ, θα, θα, εκτελέσει τη σοφία την οποία έλαβε για να έχει το αγαθό αποτέλεσμα. Αυτό έκανε ο Ιησούς του Ναβί. Και ξέρετε, αγαπητοί μας φίλοι, αυτό ζητάει και ο Κύριος από εμά. Θυμηθείτε τον Σολομώντα, ο οποίος όταν τον επισκέφτηκε ο ίδιος ο Θεός, αναγνωρίζοντας ότι αυτός είναι μικρός, αδύναμος και ήτανε. Όπως είσαι και εσύ, όπως είμαι και εγώ. Ομοιοπαθείς άνθρωποι είμαστε. Δεν είναι κανένας τόσο δυνατός, εν λόγω και ενέργο, και σε πίστη Αυτή τη μικρή όμως πίστη την οποία έχουμε μέσα στην καρδιά μας Θέλουμε να την παραδώσουμε στα χέρια του Κυρίου Και να τη χρησιμοποιήσει αυτός για τη δόξα του Και εδώ είναι αγαπητοί φίλοι Εδώ είναι αγαπητοί φίλοι το μυστικό αν μου επιτρέπετε να πω Αυτό είναι που μας αποκαλύπτει ο λόγος του Θεού Ότι όλα θέλουμε να γίνονται για τη δόξα του Θεού Και αυτό να επιθυμούμε Αυτό επιθυμούσε ο Ιησούς του να δει αυτό επιδημούσε ο βασιλιά ο Σολομώντα, ο, ο, ο οποίο απέκτησε τη σοφία τέτοια, την οποία κανένα άνθρωπο πάνω σε αυτή τη γη, στη γη δεν απέκτησε μετά από αυτόν ή πριν από αυτόν. Ευχαριστούμε τον κύριο. Γιατί γιατί όταν ε, χειροκύπτει και του λέει: Ζήτησε μου τι θέλει να σου δώσω, ο, 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 ο Σολομώντα δεν ζήτησε, αγαπητοί φίλοι, το θάνατο των εχθρών. Δεν ζήτησε πλούτη. Δεν ζήτησε ευημερία, δεν ζήτησε πράγματα τα οποία θα ικανοποιούσε το σαρκικό του άνθρωπο, αλλά τι είπε. Λέει, κύριε, δώσε μου σοφία και σύνεση για να μπορώ να πολιτεύομαι άξια μέσα σε αυτό το λαό τον οποίο μου έδωσες να βασιλεύσω. Να ζητήσουμε σήμερα σοφία και σύνεση από τον Θεό. Για να μπορέσουμε να περπατήσουμε τον υπόλοιπο καιρό της παρικίας μας μέσα σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Να ζητήσουμε σοφία και σύνεση από το πνεύμα του Θεού για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε ακριβώ το λόγο του Θεού έτσι όπω μα αποκαλύπτεται. Μέσα από τα ιερά γράμματα, μέσα από το, την καινή διαθήκη, μέσα από την παλαιά διαθήκη. Αυτή είναι η επιθυμία μα και αυτό να ζητήσουμε σήμερα. Αγαπητοί φίλε και φίλοι, έχουμε ανάγκη όλοι από τη σοφία και τη σύνεση την οποία μόνο το πνεύμα του Θεού μπορεί να σου δώσει. Και η προσευχή μα θα είναι αυτή σήμερα να λάβουμε σοφία και σύνεση από το Θεό για να μπορούμε να εκτελέσουμε όλο τον νόμο του Θεού. Και πώς θα την αποκτήσουμε αυτή τη σοφία και τη σύνεση. Θα εγκύψουμε μέσα στον τέλειο νόμο της ελευθερίας. Θα εγκύψουμε πάνω στο Λόγο του Θεού και δεν θα εκκλίνουμε όπως αναφέρει εδώ στο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε δεξιά ή αριστερά. Μην εκκλίνεις από αυτού. Πρόσεχε. Μην εκκλίνεις από αυτού. Ούτε δεξιά Ούτε αριστερά. Μη συμβιβάζεσαι. Μην αποδέχεσαι άλλα ακούσματα και ερεθίσματα. Μην αποδέχεσαι άλλες φωνές οι οποίες γαργαλίζουν την ακοή. Γιατί σκοπός αυτηνής, αυτών των φωνών δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο να ξεκλίνει ο άνθρωπος από τα διατάγματα, από τον, τις εντολές του Θεού να απομακρυνθεί και να αποπροσανατολιστεί. Να χάσει δηλαδή εν τέλει τον προορισμό του. Να χάσει εν τέλει τον μπούσουλά του. Και ενώ πραγματικά θέλει να φτάσει στην απέναντι όχθη, με αυτή τη μικρή παρεμβολή και τη μικρή απόκληση, όπω τα καράβια που ταξιδεύουν στου ωκεανού, με πολύ μικρή απόκληση μυρών από την αρχή του ταξιδιού, μικρή. Τίποτα. Κλάσμα τη μοίρα. Και όμω αυτό το μικρό κλάσμα της μοίρα είναι ικανό να μην τον βγάλει στο επιθεμητό λιμένα, αλλά να τον οδηγήσει μέσα σε άλλους λιμένες, σε άλλους τόπους, σε άλλες θάλασσες, που εκεί πραγματικά μπορεί και να μην βρει τη χάρη την οποία θα βρίσκει όταν ακολουθεί ακριβώς το Λόγο του Θεού. Μην ξεκλίνεις λοιπόν δεξιά ή αριστερά. Να φέρεσαι μετά συνέσως πανταχού όπου αν υπάγεις. Ο άνθρωπο λοιπόν, ο οποίο δεν ξεφεύγει δεξιά ή αριστερά, μέσα από το λόγο του Θεού, λαμβάνει την άνωθεν σοφία και λαμβάνει και τη σύνεση, έτσι ώστε να μπορεί να είναι τα αποτελέσματα τη ζωή του πάντοτε μέσα ει όφελο τη σωτηρία τη ψυχή του. Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από το στόματό σου. Έτσι οδήγησε ο Ιησούς του να δει το λαό, μέσα στη γη της επαγγελίας. Αυτή ήταν η δύναμή του. Και αν θέλει σήμερα να αποκτήσεις αυτή τη δύναμη, δεν είναι άλλος τρόπος παρά μόνο να μην απομακρυνθεί τούτο το, 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 βιβλίο από το στόμα σου. Και βλέπετε ότι μέσα στις εντολές τις οποίες πλέον δίνει ο ίδιος ο Θεός στην Καινή Διαθήκη, είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να μένει στη διδαχή των Αποστόλων πρέπει να μέλει στις παραδόσεις τις οποίες έλαβε μέσα από το Λόγο του Θεού. Να μην τις δολώνει, να μην τις αλλάζει, να μην τις αλλοιώνει, γιατί αλλαγή και αλλοίωση θα έρχεται στη ζωή του, στην προσωπική του, στην οικογενειακή του. Εμείς θέλουμε να μείνουμε σταθεροί πάνω στο Λόγο του Θεού και αυτό είναι η επιθυμία της καρδιάς μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί μόνο τότε θα δούμε το χέρι του Θεού να έρχεται μέσα στη ζωή μας, γιατί έχουμε θέματα, προβλήματα, αιτήματα. Ευχαριστούμε τον, Κύριο. Αν έχεις έτοιμα σήμερα για προσευχή, αν έχεις κάποιο πρόβλημα το οποίο θέλεις να μοιραστεί μαζί μας, στείλ το μας με το email, πάρε ένα τηλέφωνο στο σταθμό μας, στην ζωντανή αυτή εκπομπή και εμείς βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο αλλά από αυτό το οποίο μας εντέλει ο Λόγος του Θεού. Ας προσευχηθούμε υπεραλλήλων για να έρθει θεραπεία, η έκβαση, η λύση του προβλήματος να προσευχηθούμε για να έρθει η Αγία απάντηση από τον αληθινό και ζωντανό Θεό, ο οποίος, όπως προείπαμε, χαίρεται να παρακολουθεί τον άνθρωπο, χαίρεται να επεμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου, όταν ο άνθρωπος του δίνει τον τόπο και τη μερίδα, έτσι ώστε ο Θεός να μπορεί να επέμβει. Και πώς το δίνει ο άνθρωπος, όταν ο ίδιος αυτός βρίσκεται καθημερινά μέσα στο Λόγο του Θεού. Άρα δεν θέλει να απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από το στόματό σου. Γιατί? Γιατί έτσι δεν θα απομακρυνθεί και το σχέδιο του Θεού, το οποίο έχει ετοιμάσει ο κύριο για σένα, ναι. Δεν θα γίνει κάτι άλλο. Θα γίνει αυτό ακριβώ το οποίο έχει αποφασίσει και έχει σχεδιάσει ο ίδιο ο Θεό να γίνει για μα. Για σένα. Δεν θέλει να γίνει το σχέδιο του Θεού στη ζωή σου. Δεν θέλει να δει το, το, το αγαθό χέρι του κυρίου να ενεργεί μέσα στη ζωή σου. Δεν σου ζητάει πολλά. Δεν μα ζητάει πολλά. Και ευχαριστούμε τον κύριο. Αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, τον ευχαριστούμε τον Ιησού Χριστό. Δεν ζητάει από εμά πολλά. Δεν θέλει τον άνθρωπο να τον δουλώσει σε περιπέτειε, να τον βάλει, να τον εξαναγκάσει να κάνει πράγματα τα οποία είναι πάνω από τη δύναμή του. Ιε μου, λέει ο λόγο του Θεού, σήμερα δώσ' μου την καρδιά σου. Σήμερα που ακού το λόγο του Θεού, λέει, μη σκληρύνει την καρδιά σου. Γιατί τη σκληραίνει την καρδιά σου. Ποιο ο λόγο να σκληρηθεί η καρδιά σου. Και ο λόγο τον οποίο πραγματικά η καρδιά του ανθρώπου σκληραίνει, είναι όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από αυτόν τον Λόγο του Θεού, που είναι η σφύρα η οποία σπάει το βράχο, τη σκληρή καρδιά, απομακρύνεται από τον Λόγο του Θεού, κάνει δικά του σχέδια, ερμηνεύει όπως εκείνος θεωρεί κατά το δοκούν τον Λόγο του Θεού και έτσι η ενέργεια του Θεού αργεί να έρθει στον άνθρωπο, αργεί το σχέδιο του Θεού να εκπληρωθεί. Εμεί θέλουμε, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, να εκπληρωθεί όλο το σχέδιο του Θεού. Να μην, παρε, να μην παρεκτραπεί καθόλου και να είμαστε έτοιμοι και υπέτοιοι εμεί. Αλλά θέλουμε να γίνει όλο το σχέδιο του Θεού. Εγώ έτσι θέλω. Πάντως αγαπητοί μα φίλοι και φίλες πιστεύω ότι έτσι πρέπει να πλησιάσουμε τον κύριο. Κύριε, θέλω να γίνει όλο το προσδιορισμένο σχέδιο το οποίο έχει για μένα, ναι, Κατά πάντα, ούτε μία κεραία να μην έρθει λάθος Και αυτό εξαρτάται βεβαίως από τον Αγαθό Θεό Ο οποίος έχει φτιάξει το τέλειο σχέδιο Και το ορίζει αλλά και από εμά, Από τις εκβάσεις τις οποίες έχει να κάνει η καρδιά μας Και όταν η καρδιά μας είναι προσκεκολημένα Προσκεκολημένη ημέρα και νύχτα πάνω στο και γραμμένο λόγο Τότε είμαστε σε ασφάλεια Όταν το βιβλίο τούτο δεν απομακρύνεται από, το, από του στόματός μας αλλά εν αυτό μελετάμε ημέρα και νύχτα για να προσέχουμε να κάνουμε κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα, κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα. Θα μας πει κάποιος ότι είναι πολύ απόλυτος ο Λόγος του Θεού, κατά πάντα. Αγαπητοί φίλε και φίλοι, ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί λέει ο Λόγος του Θεού ότι τα πάντα θα παρέλθουν, όλα θα φύγουν, τίποτα δεν θα μείνει. Λίθος επί Όλα θα, θα καταστραφούν και θα τελειώσουν. Κάτι όμως θα μείνει στον αιώνα. Κάτι όμως, και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό το μήνυμα, το οποίο μας δίνει και σήμερα, κάτι θα μείνει αναλύωτο. Κάτι θα μείνει παντοτινό. Κάτι θα είναι αιώνιο. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από το Λόγο του Θεού. Αν ο Λόγος του Θεού λοιπόν κατοικεί πλουσίως μέσα μας, αν ο λόγος του Θεού είναι η καθημερινή μας τρυφή, αν ο λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος θα κατοικεί μέρα και νύχτα εντός μας, τότε τι γίνεται, τότε και εσύ θα μείνεις στον αιώνα. Και αυτή δεν είναι υπόσχεση δικιά μου, δεν είναι αυτά τα λόγια δικά μου, δεν τα λέει είπε άνθρωπος, τα είπε ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Αυτό το οποίο καλείσαι σήμερα αγαπητέ μου φίλε και φίλοι, όλοι μας, είναι να πιστέψουμε ότι αυτός ο λόγος είναι αληθινός και όνειος και αν το πιστέψουμε τότε θα μείνουμε και εμείς μέσα στην αιωνιότητα να απολαμβάνουμε τον Πατέρα Θεό τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και το Πνεύμα του το Άγιο δόξα στο όνομα του Κυρίου δεν θα φοβηθούμε δεν θα δηλιάζουμε, ευχαριστούμε τον Κύριο αλλά θα ανδριωθούμε γιατί, γιατί είμαστε δυνατοί γιατί τα ξέρουμε όλα γιατί μάθαμε γιατί τώρα είμαστε καθηγητέ ικανοί να διδάξουμε. Όχι. Γιατί. Γιατί κύριο ο Θεό σου, όταν εσύ κρατήσει αυτή τη στάση μέσα στη ζωή σου, όταν κρατήσει το λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά σου, κύριο ο Θεό σου θα είναι μαζί σου πανταχού όπου και αν υπάγει. Ήθε ο κύριο να μα ευλογήσει και να μα χρησιμοποιήσει, αγαπητοί φίλοι, αυτόν τον τελευταίο καιρό για τη δόξα του. Μένοντας το Λόγο του Θεού, εμένοντας το γεγραμμένο Λόγο και προσμένοντας αυτό το οποίο ο Κύριος εντέλεται για τη δικιά μας ζωή, αλλά και για την Αποστολή, την οποία θα δώσει σε καθέναν από μας. Είθε να σας ευλογήσει και να σας χρησιμοποιήσει όλους σας. Αμήν.